Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7.30 για μία ώρα με Νίκο Αλέφαντο και Κωστή Ραπτόπουλο να σχολιάσουμε τα του ντέρμπι. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0. Το εύκολο διπλό του Ολυμπιακού στην Λαμία. Την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Πανιωνίου. Το διπλό που έκανε στο τέλος ο Ατρόμητος και τον έφερε στο κατόφλι της πρώτης εξάδας. Πολλά και διάφορα και εκτός των συνόρων. Η Ρεάλ κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας στα πέναλτι. Έχουμε το διπλό της Juventus με τη Ρώμα. Νέα νίκη για την Liverpool, ρεκόρ Αγουέρο. Ό,τι προλάβουμε. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Είχε ωραία μάτς. Είχε ωραία μάτς. Πολύ ενδιαφέρον, μάχες. Μ' αρέσανε όλα. Θα τα αναλύσουμε λοιπόν. Και τα ευρωπαϊκά και όλα. Να θυμηθούμε λίγο εμείς πώς έχουν τα αποτελέσματα, 18η αγωνιστική λοιπόν. Αυτό που λέω σου είναι. Σε λίγο. Βόλος Ξάνθη 1-3, ΑΕΛ Άρης 0-0, Πανετολικός Ατρόμητος 0-1, Αστέρας Σόφι 2-0, Λαμία Ολυμπιακός 0-4, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0, Παναθηναϊκός Πανιώνιος 3-0, στην βαθμολογία Ολυμπιακός 44, ΠΑΟΚ 43, η ΑΕΚ 31 και από εκεί και πέρα Άρης 26, Ξάνθη 26, Παναθηναϊκός 25, Ατρόμητος 25, ΑΕΛ 23, ΟΦΗ 23, Λαμία 22, Βόλος 21, στους 18 ο Αστέρας, 8 ο Πανετολικός και 6 ο Πανιώνιος στην μάχη της ουράς. Επόμενη αγωνιστική, Πανιώνιος, ΟΦΗ, Πανετολικός, Λαμία το Σάββατο, Ξάνθη Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ατρόμητος, Βόλος, ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης και Ολυμπιακός, Άρης. Αυτή είναι η επόμενη αγωνιστική. Πάμε να πούμε μια καλησπέρα και στον Κωστή Ραπτόπουλο. Αγωνία, ο Αλέφαντος μου λέει που είναι ο Ραπτόπουλος. Ραπτόπουλος, ο γίγαντας. 10 χρόνια μαζί, 10 χρόνια. Έτσι. 10 χρόνια. Έλα, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, ωραία μάτς. Πολύ τακτική η ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Φανέλα, Γιάννη. I love Kilkis, λέει. Ναι, γιατί μου τη φέραν την μπλούζα. Ναι. Γιατί λέω ότι οι γυναίκες της Κιλκής είναι άσχημες. Ναι. Σκούρες και κοντές. Και τρίζανε, μου φέραν μια μπλούζα και μου λένε αυτό αφιερωμένο από σένα. Έχουμε και ωραίες γυναίκες στο Κιλκής. Ωραία. Λέω ποια γυναίκα ωραία υπάρχει από το Κιλκής. Μπράβο. Μου λέει η Φέη Σκορδά. Λέω είναι μίξη, λέω, γιατί ο μπαμπάς Πόντιος αλλά πήρε μάνα από τη Ξάνθη να πούμε. Ναι. Οπότε πήρα τη μάνα. Πήρα τη μάνα και γίνεται ένας χαμός. Έχω κόντρα με το Κιλκής και λέω φορές την μπλούζα. Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε εμείς τώρα από το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Υπάρχει αρκετή γκρίνια από την ΑΕΚ για την διαιτησία, για την τηλεοπτική κάλυψη από το ΠΑΟΚ TV, αμφισβητούμενες φάσεις κλπ. Πάμε, έλα. Σ' ακούμε, Κώστα. Κοίταξε. Η ΑΕΚ ήταν να παίξει ή 5-3-2 ή 4-3-3, 4-3-1-2. Ο Νίκος είπε και τα δύο εντάξει είναι. Mm-hmm. Και έβαλε τρία χαφ, Σιμόε, Κρίστε, την Σαμπανάτζοβιτς που δεν δημιουργούν, το Μάνταλο σε πιο έτσι ρόλο ελεύθερο και το Βέρντε με τον Λιβάγια. Αυτό είδα. Αλλά πρόσεξε πάρα πολύ τα άκρα του ΠΑΟΚ, με πλαϊνά μαρκαρίσματα, Λίγνιους, Βιερίνια, από πίσω τον Μάτος, τον έκλεινε ο Κρίστε, ένα χαφ, τον Γιαννούλη. Εξουδετέρωσε τους πλαϊνούς εύκολα στο πρώτο ημίχρονο. Και εξουδετέρωσε και το Μίθιτς με παίχτη πάνω κοντά και μπλόκαρε τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ. Το όλο σκηνικό ήταν να μπει τον γκολ. Αφού μπήκε τον γκολ, μετά η ΑΕΚ αναγκάστηκε να βγάλει ένα χαφ το γιο του Σαμπανάτζοβιτς, να βάλει δεύτερο φορ. Εκεί ήρθε ο Λιβάγια από φορ πιο πίσω να παίξει δεύτερο φορ με τον Ολιβέιρα μπροστά και είδαμε ωραίο μάτς. Και η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, αλλά ο ΠΑΟΚ βρήκε χώρους, Γιάννη. Χτύπησε την αντεπίθεση και μπορούσε να κάνει και δεύτερο γκολ τα τελευταία 10-12 λεπτά που η ΑΕΚ ήταν μπροστά. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με κόφτη μετά από πάρα πολύ καιρό, έπαιξε με αμυντικό χαφ, κανονικό εξάρι, σε λίγα μέτρα για να κλείσει εκεί την ΑΕΚ, την περιόρισε, τον Εσίτη, είναι πολύ καλός, είναι αργός αλλά δεν τον έβαλε σε πολύ μεγάλες διαδρομές, τον κράτησε πίσω, μπροστά ούτως ή άλλως. Δεν έχει στοιχεία να πεις ότι θα πατήσει περιοχή, θα βάλει γκολ, θα κάνει πάσες. Είναι λίγο αργός και άτεχνος. Αλλά κράτησε μπροστά από Βαρέλα και Ιγνασόν εκεί την ΑΕΚ, όπου την μπλόκαρε
και παρά το γεγονός ότι έπαιξε και με 4-4-2, γιατί κάποια στιγμή έβαλε και τρίτο εννιάρι, εκεί κινδύνευσε ο ΠΑΟΚ, ίσως έπρεπε να βάλει τρίτο στόπερ, τελικά έβαλε το Μαουρίτσιο τέταρτο χαφ, έκανε αυτή την κίνηση. Και εδώ είναι ένα ερώτημα, σημείωσε το λίγο, να ρωτήσουμε τον Νίκο, ότι παίζει για Κουμάκης, Ολιβέρα και Λιβάγια. Και εγώ παίζω με δύο στόπερ. Και αντί να βάλω τρίτο, βάζω το Μαουρίτσιο στέλνει του μπίζες μας, σαν χαφ. Πόσο επικίνδυνο είναι και τι θα κάνει εκείνο στην ανάλογη περίπτωση. Ναι. Τώρα για τα άλλα θέματα, το πέναλτι που κάνει η Άκη είναι ανόητο. Ο Βιερίνα με πλάτη, με κόλλο στην εστία, πλάτη στην εστία, είναι ακίνδυνος. Άσκοπο να το ρίξει κάτω με το χέρι. Για τη φάση του πέναλτι. Μισό λεπτό. Πριν τη φάση του πέναλτι, η Άκη διαμαρτύρεται ότι έχει υπάρξει επιθετικό φάουλ του Σφιντέρσκι πάνω στον Βράνιες. Μετά στην εξέλιξη βέβαια δεν γίνεται καν κουβέντα, είναι πέναλτι αυτό που συμβαίνει πάνω στον Βιερίνη. Εδώ είναι η φάση που ο Σφιντέρσκι φαίνεται στο στόπ καρέ να κάνει επιθετικό φάουλ στον Βράνιας. Είναι στην εξέλιξή της έγινε το πέναλτι πάνω στον Βιερίνη και υπάρχουν και δύο περιπτώσεις που η ΑΕΚ ζητάει από την πλευρά της πέναλτι, τις οποίες νομίζω θα τις δούμε και αυτές. Σε λίγο εδώ είναι η ίδια φάση, το φάουλ του Σφιντέρσκι σύμφωνα με την ΑΕΚ πάνω στο Βράνιας και στην εξέλιξη είπαμε γίνεται η ανατροπή του Σιμόες από τον Βιερίνια η οποία δεν χωράει καν κουβέντα και εδώ είναι σε ένα στοπ καρέ οι δύο φάσεις, η μία με τον Βαρέλα στο χέρι και άλλη πάλι με τον Βαρέλα πρωταγωνιστή με τον Κρίστισιτς αν δεν κάνω λάθος. Τις έχουμε βάλει γιατί έγινε πολύ κουβέντα Νίκο και για το θέμα της διαιτησίας για ακόμα μία φορά. Δεν ξέρω Κώστα εσύ ποια είναι η άποψή σου που είδες και το μάτς στη ζωντανή του ροή. Μπορεί να είναι φάουλ και πολλοί παοξίδες το παραδέχονται. Έγινε εκεί κάποιο φάουλ. Αλλά τα άλλα τα πέναλτι που ζητάει η ΑΕΚ. Ένα ο Βαρέλα δεν χτυπάει, του παίρνει την μπάλα από κάτω, από τα δύο πόδια, ναι. Και το άλλο βρίσκει το πρόσωπο. Αλλά το φάουλ το επιθετικό είναι επαφή, μπορεί να το δώσει και να σταματήσει τη φάση πριν κάνει το ανόητο πέναλτι ο Σίμωες. Πάντως, ο ΠΑΟΚ έχει ισορροπήσει την κατάσταση με τη διαιτησία, το πάμε εκεί, το σέβονται, παίρνει τα σφυρίγματά του, μπορεί να πάρει και ο Ολυμπιακός, θα πάρει και η ΑΚ, η πιο αδικημένη ομάδα από τα σφυρίγματα στις φέτες στο πρωτάθλημα είναι ο Άρης και ο Παναθηναϊκός. Τώρα οι άλλοι που φωνάζουν, η ΑΕΚ την προηγούμενη Κυριακή πήραν υπάρχει τον πέναλτι, ο Άρης είναι μόνιμα στο κυνήγι και ο Παναθηναϊκός, αυτοί οι δυο είναι που πρέπει να φωνάζουν, να διαμαρτύρονται. Διάλει τώρα μια φάση πάνω ένας, μια φάση κάτω άλλος. Ακυρώνει γκολ του Ολυμπιακού κανονικό στο Βόλο. Δεν δίνει πέναλτι στον Παναθηναϊκό. Στον ΠΑΟΚ πάλι το ίδιο. Εντάξει. Νομίζω ότι η διαιτησία, μία τον ένα, μία τον άλλον, κάπου εκεί γύρω είναι όλοι. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα... Αλλά στην τακτική επάνω, ναι, μου έκανε εντύπωση ότι έβαλε τρία χαφ και τον Μάνταλο και έβαλε τον Ολιβέιρα, τον Λιβάγια, καθαρό σεντερφόρ στα λίγα μέτρα, ήταν πολύ ακίνδυνος. Mm-hmm. Και όταν τον γύρισε μετά με Ολιβέιρα, Λιβάγια, έγινε η Άκη επικίνδυνη, γιατί ο Λιβάγια είναι παιχταράς και στον πίσω χώρο. Αλλά έμεινε η Άκη και εμείς στα χάρη και ο Πάου βρήκε την ευκαιρία να χτυπήσει 3-4 φορές με εξωτερικές αντιπιθέσεις να το κάνει 2-0. Ο Νίκος λοιπόν, είναι αρμοδιότερος. Να δούμε λίγο πάλι τις εντεκάδες για να πάρουμε και ένα σχόλιο από τον Νίκο. Προφανώς όπως μας έχει ξανά εξηγήσει τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, όπως αρκετός κόσμος δεν τα βλέπει πλέον αφού προσφέρονται μόνο μέσω του YouTube. Εδώ βλέπουμε την εντεκάδα. Νίκο, από αυτό που βλέπουμε, να εξηγήσω ότι εσύ τι ήταν ο κόφτης και ουσιαστικά και ο Μίσιτς και ο Μπίσεσβαρ και ο Λιμιός και ο Βιερίνια και ο Σφιντέρης και το Φορ είχαν πιο πολύ το νου τους στο να κάνουν γκολ. Γι' αυτό και η ΑΕΚ, αν δούμε με τον Καρέρα, ο οποίος δεν παρέταξε 5-3-2, αλλά παρέταξε 3 χαφ, Κρίσιση, Τσιμόες και τον Σαμπανάζοβιτς, που είναι ο γιος του παλιού ποδοσφαιριστή της Άκης, ο Σαμπανάζοβιτς, με τον Μάνταλο να κίνει πιο πολύ σε ελεύθερο ρόλο και τον Βέρντι με τον Λιβάγια μπροστά. Εγώ πρώτα-πρώτα έχω να
θεματάκι ναι. να το λύσουμε και ναι. τα λοιπά. Πρέπει η πολιτεία ναι. να βάλει κυρώσεις στο Σαββίδη και σε αυτούς. Ναι. Είναι απαράδεκτο ναι. να παίρνεις μία ομάδα να τη βάζεις στο δικό σου TV ναι. και για να το δεις πρέπει να πληρώσεις τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αν το κάνει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, αν το κάνει η Λίβερπουλ, αν το κάνει η Manchester United, αν το κάνει όλος ο κόσμος, θα διαλύσουν. Mm-hmm. Πολιτεία πρέπει να επέμβει. Mm-hmm. Να του βάλει ένα φοβερό πρόστιμο και άμα το ξανακάνεις θα φύγεις και από το πρωτάθλημα. Το ποδόσφαιρο θα παίζεται να το βλέπει όλη η Ελλάδα. Ναι. Στις εκπομπές, παραδείγματος χάρη, που το δείχνουν. Η Νόβα, το Κοσμοτέ, και αυτά τα κανάλια συνδρομητικά είναι, βέβαια, αλλά... Απαγορεύεται. Αυτό δηλαδή στον κόσμο, παγκοσμίως, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη ομάδα η οποία πρέπει να πληρώσεις για να δεις και να... Να πληρώσεις την ομάδα. Βέβαια, έτσι, την ομάδα... Θα σου πει κάποιος, Νίκο, και η Νόβα, συνδρομητική τηλεόραση είναι, πληρώνεις για να δεις, αλλά... Πληρώνω, για να δεις πληρώνω... Όλες τις ομάδες, όχι μία. Αυτό ναι. είναι. Ναι. Πληρώνω να δω όλες τις ομάδες. Ναι. Κοσμοτέ πληρώνει να δω όλες τις ομάδες. Ναι. Άμα το κάνει ο Ολυμπιακός, άμα το κάνει ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ το κάνει. Όλοι από μόνοι τους. Θα διαλύσει το πρωτάθλημα. Ναι. Όλοι από μόνοι τους. Ναι. Πρέπει να επέμβει. Ταχύτατα, τι πρόεδρος ΕΠΟ είσαι, τα λοιπά, και τι Σαββίδη, φεύγεις και από το πρωτάθλημα. Ωραία. Δεν μπορεί δηλαδή να εκμεταλλεύεσαι τον κάθε άνθρωπο για να δει, παραδείγματος χάρη, εγώ σου λέω να δει την ΑΕΚ ο άλλος που παίζει. Yeah, σου λέει θα πληρώσει και ο ΑΕΚΤΖΙΣ όταν θα παίξει με τον ΠΑΟΚ για λοιπόν, να δει. Αυτά είναι πρωτόγωνα που κάνει ο Σαββίδης. Ναι. Να τα παρατήσει και γρήγορα να του βάλουν και ποινή. Mm. Αν το κάνουν όλες οι ομάδες αυτές, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο δεν θα υπάρχει πρωτάθλημα πουθενά. Δεν το κάνει καμιά ομάδα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Δεν λέει η Arsenal. Την Arsenal τη βλέπουμε εδώ. Τη Λίβερπουλ τη βλέπουμε εδώ, τη Manchester United, την Μπαρτσελόνα, όλες, ναι. όλες τις ομάδες τις βλέπουμε, στο Νόβα, στο Κοσμοτέ, που είναι και τα λοιπά. Mm-hmm. Δεν λένε παιδιά, πληρώστε μας για να μας δείτε. Άρα... Είσαι στην Ελλάδα ένας Σαββίδης και κάνεις δικτακτορία και τον αφήνουνε. Ναι. Άρα να σε ρωτήσω τώρα για ανάλυση, αυτό το έχεις δει, δεν έχει νόημα. Με τίποτα, τι να δεις, λοιπόν, τι ανάλυση. Είδαμε σε Stop Carré κάποιες αμφισβητούμενες φάσεις. Έχει ενδιαφέρον πάντως και ένα αποστάρισμα που έκανε η Βάσο, η σύζυγος του Βιερίνια. Λοιπόν, εδώ είναι, δεν πατάς καλά λέει, είσαι και 34, έχεις και κιλά για τον άντρα της. Πόσα κιλά όμως τα έχεις, θα μας πεις. Ναι. Τώρα βέβαια Κώστα, να πω την αμαρτία μου. Για μένα, ρε. Να πω την αμαρτία μου, είναι η μόνη που οφείλει να ξέρει πόσα κιλά τα έχει ο Βιερίνη. Έτσι. Δηλαδή, αν δεν ξέρει η γυναίκα του, ποιος ή ποια ξέρει. Οπότε, εντάξει, λοιπόν, πάμε. Ο Βιερίνη έπαιξε με τον Άρη. Έξω αριστερά, εξτρέμ. 4-2-3-1, εξτρέμ. Μπακ τον Άρη έπαιζε ο Ρόουζ. Ναι. Ο Ρόουζ είναι στόπερ. Ναι. Είναι βαρύ. Το ξέρουμε το Ρόουζ, ναι. Ο Ρόουζ είναι βαρύ. Παίζει δεξιά, επειδή δεν έχει άλλο. Ναι. Λέω εγώ τώρα. Εάν ο Βιερίνια δεν μπορεί ένα μένα να περάσει το Ρόουζ μια φορά, και τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή είναι ανέκτηκτος. Ναι. Έχει ακόμα να ετοιμαστεί. Άρχισες να πάλι ετοιμαστεί. Δηλαδή. Ναι. Άρχισες πάλι, ναι. Ναι. Ύστερα μπαίνει μέσα. 25-30 λεπτό από τη Λουκόν. Που σημαίνει δεν είναι ακόμα. Μα δεν φταίει ο Βιερίνια. Αυτοί τον βάζουν μέσα. Παρά τα αυτά όμως, χθες το πήρε το πέναλτι, το φάρεσε καλά πόδια κτλ. Σου λέει αυτή η κόντρα μαζί μου, γιατί όταν ήρθε ο Βιερίνια, ναι. τα πρώτα 7-8 μάτια, δεν τράβησε. Και μετά σε εξέθεσε. Ναι, μετά λέω εντάξει, καλά, λάθος ο Βιερίνη, αυτή είναι πολύ καλά. Ωραία, πάμε, το καλύψαμε, εντάξει, το καλύψαμε γι' αυτό. Εδώ έρχεται, λοιπόν. εδώ έρχεται και μία, γι' αυτό λέω πάντα, ας πούμε, αλλά θέλω να λέω και το δίκιο, ότι ο Μαρινάκης είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Αν κάνει ο Μαρινάκης αυτό στους υπόλοιπους φιλάθλους, ότι κύριε θα πληρώνετε, να βλέπετε οι Ολυμπιακοί, και οι υπόλοιποι δεν πληρώνουν κτλ. Αν το κάνει και ένας άλλος, καήκαμε. Τελείωσε, ναι. Ο Ατρόμητος πάλι τα ίδια.
ο Σπανός Αγγελόπουλου κατοσπρέπει, συντεραίνει, σωστοί άνθρωποι, mm-hmm. τίποτε. Όλη η Ελλάδα θα μας βλέπει. Λοιπόν, Μαρινάκης αυτό όχι. Αυτό που κάνει ο Σαββίδης πρέπει κατευθείαν η πολιτεία να το καταργήσει. Ναι. Και να τον πετάξει από το πρωτάθλημα. Πάντως, αν επιβεβαιωθεί το σενάριο ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Νόβα, έτσι, έχει πει ο Δημήτρης Μελισανίδης ότι θα φύγει από την Νόβα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες ομάδες που αφήνουν να διαρρέει πως εάν ο Μαρινάκης αγοράσει την Νόβα θα φύγουν από την Νόβα. Δεν το ξέρω. Οπότε, αυτό, ναι. Αλλά... από κάτι. Εντάξει, θα το δούμε εάν και εφόσον γίνει πράξη. Ναι, μπράβο. Πάμε. Κοίταξε. Ναι. Εδώ θα σου πω εγώ τι γίνεται με τον ΠΑΟ. Στα λεφτά. Μέσα έχει μπει. Σε ποιο θέμα. Έχει μπει μέσα. Μέσα μπήκε. Τα λεφτά που βγάζει από το ΠΑΟ TV το βάζουν, δηλαδή είναι ελάχιστα στο κέρδος. Ναι. Γιατί είναι ελάχιστα στο κέρδος. Γιατί έβγαλε κάτι πακέτα επαγγελματικά. Δηλαδή, άλλο να πάρω εγώ στο σπίτι μου και άλλο να πάρεις εσύ στο μαγαζί σου. Εντάξει, Κώστα, τώρα μην με αυτονισοράς. Μπορεί οικονομικά να μην είναι πολύ συν, αλλά και την παραγωγή, ρε φίλε, την φτιάχνει όπως θέλει. Δηλαδή, χθες δεν υπήρχε replay. Υπήρχε μισό replay στη φάση που προηγήθηκε του πέναλτι που ήταν του ΠΑΟΚ. Δεν δηλαδή, πήρα γαμπάρι. Λοιπόν. Μετά το πήρα γαμπάρι. Πάμε να δούμε βίντεο τον απόϊχο της νίκης που έτυχε ο ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ, τις αντιδράσεις, ανακοινώσεις για την διαιτησία από την πλευρά της ΑΕΚ, το ποστάρισμα του Γιώργου Σαββίδη που έδωσε την είδηση ότι θα αγοραστεί ο Μίσιτς μέσα στην εβδομάδα και επιστρέφουμε για να σχολιάσουμε και τις υπόλοιπες ομάδες. Έστω και δύσκολα, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες στη Super League και να κερδίσει το πρώτο του ντέρμπι για την τρέχουσα σεζόν, επικρατώντας εντός έδρας με 1-0 τη ΑΕΚ, ενώ διατήρησε την απόστασή του από τον Ολυμπιακό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ναι, μεν σήμερα κερδίσαμε το πρώτο μας ντέρμπι, αλλά μέχρι τώρα έχουμε χάσει και μόνο ένα. Οπότε είναι λίγο διπλή η ανάγνωση που μπορείς να κάνεις σε αυτό το κομμάτι. Και σε κάθε περίπτωση και με όλη την ταπεινότητα, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι. Και εμένα είναι η πρώτη μου χρονιά εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ και εγώ να μάθω το πρωτάθλημα, τις αντίπαλες ομάδες, την ένταση και το πώς ακριβώς παίζονται τα ντέρμπι, αυτά τα λεγόμενα έτσι, μεγάλα παιχνίδια. Και όχι μόνο εγώ, αλλά όπως είπαμε και πιο πριν, είναι διάφοροι ποδοσφαιριστές, σχεδόν η μισή ομάδα των ποδοσφαιριστών που έχουμε στην διάθεσή μας, οι οποίοι και αυτοί φέτος για πρώτη φορά αρχίζουν και μαθαίνουν και νιώθουν στο πετσί τους, μπορούμε να πούμε. Τι σημαίνει να αγωνίζεσαι σε ένα ντέρμπι και πόσο πολύ κάποιες μικρές λεπτομέρειες μπορούν να κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα. Το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι δεν επιφύλασε κάποια μεγάλη φάση με το 0-0 να είναι μοιραίο το σκορ με το οποίο οδηγήθηκαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος, αυξάνοντας την πίεσή τους προς τους κιτρινόμαυρους και στο 56 κέρδισαν πέναλτι. Ο Χουλτ δεν μπόρεσε να σταματήσει το λιμιό που έβγαλε τη σέντρα ο Σφιτέρσκι, έκανε κίνηση φόρ γυρίζοντας το κορμί του, έχοντας κάνει πιθανότατα φάουλ στον Βράνιε στην υποδοχή της μπάλας. Ο Μπάρκας πραγματοποίησε μια σπουδαία επέμβαση και ο Βιερίνη, ο οποίος πήρε το rebound, αναπτράπηκε από τον Σιμόες που του τράβηξε παρατεταμένα τη φανέλα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο αρχηγός του κεφάλι του Βορρά, ο οποίος νίκησε τον Μπάρκα φτάνοντας στα 40 γκολ με την ασπρομαύρη φανέλα. Ναι, άρχισε. Αλλά ήρθε. Το είναι το σημαντικό. Νομίζω ότι δείξαμε ότι αυτό που έγινε στο τελευταίο Σαββατοκύριακο ήταν μόνο και μόνο ένα σταυροπάτημα και συνεχίζουμε. Προσπαθήσουμε τώρα να γράψουμε άλλη ιστορία με άλλα ήττα. Η ΑΕΚ στο 71 άγγιξε το 1-1. Ο Μάνταλος Σούταρε, ωστόσο, είδε την μπάλα να χτυπάει στο δοκάρι του Ζίβκοβιτς, ο οποίος ενήργησε σωτήρια στη νέα μεγάλη ευκαιρία των κιτρινόμαυρων στο 80, όταν απέκρουσε το σούτ του Ολιβέιρα. Ενδιάμεσα, στο 75, οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι για ανατροπή του Κρίστισιτς, αλλά ούτε ο Ισραηλινός ρέφερι, ούτε και ο συμπατριώτης του στο ΒΑΡ δεν είδαν κάποια παράβαση και έτσι το παιχνίδι συνεχίστηκε, όπως συνέβη και στο 84, όταν η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε για χέρι του Βαρέλα. Είμαι ευχαριστημένος με την απόδοση της ομάδας γενικότερα. Πρέπει να πω ότι παίξαμε εναντίον μια μεγάλη ομάδα, μια δυνατή ομάδα, μια ποιοτική ομάδα, αλλά κάναμε μια
ένα καλό μάτς κι εμείς. Άρα δεν έχω κανένα παράπονο. Για τις φάσεις που δοθήκαν και είδαν στο ΒΑΡ και το πέναλτι κτλ. Δεν ψάχνω δικαιολογίες, δεν μ' αρέσει να συζητώ για τέτοια πράγματα. Αλλά το μόνο που θα πω είναι ότι ο διαιτητής θα μπορούσε να έχει πάει να δει ο ίδιος τις εικόνες στο ΒΑΡ. Ο διαιτητής πρέπει να αποφασίζει άμα υπάρχει ένα πέναλτι ή όχι και όχι ο άνθρωπος που κάθεται από πίσω στις τηλεοράσεις. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Χουλτ ανέτρεψε από πίσω τον Ακπομ που ήταν σε προφανή θέση για γκολ και είδε την κόκκινη κάρτα. Ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Λιβάγια αντίκρισε δεύτερη κίτρινη με την ένωση έτσι να ολοκληρώνει το μάτς με νέα παίκτες. Μετά το τέλος του αγώνα, επίσημη θέση κατά της διαιτησίας εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ, ρίχνοντας βολές στον επικεφαλή της ΚΕΔ Μέλο Περέιρα και κάνοντας λόγο για αλλίωση αποτελέσματος. Αναρωτιόμαστε πόσο χειρότερη θα ήταν η διαιτησία του σημερινού αγώνα με Έλληνα διαιτητή. Αναρωτιόμαστε επίσης με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή της διαιτητικής ομάδας από τον κύριο Περέιρα, που φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλλίωση αποτελέσματος του σημερινού ντέρμπι στην Τούμπα. Ίσως τελικά, αντί για την αποχή των διαιτητών, το ενδεδειγμένο σενάριο για το ελληνικό ποδόσφαιρο να ήταν η αποχή του κυρίου Περέιρα. Η ΠΑΕΠΑΟΚ απάντησε μέσω του υπεύθυνου επικοινωνίας Λευτέρη Δούκα. Δεν υπήρχε παραμικρή αφιβολία πως η πολέμιος των ξένων διαιτητών θα εφεύρισκε μια ακόμα αφορμή για να εκφράσει τις θέσεις της κόντρα σε κάθε λογικής προόδου και αξιοπιστίας του ποδοσφαίρου. Για να μην μείνει με την απορία, υπάρχουν και πολύ χειρότερα. Να κερδίσει π.χ. με πέναλτι εκτός περιοχής όπως την προηγούμενη αγωνιστική. Όπως και να το κρίνουν ο νικητής στα δικαστήρια χαρτιά και όχι στο χόρτο. Ας μιλήσουν ανοιχτά, δεν χρειάζονται να τρέπονται. Εδώ δεν τράπηκαν να κρυφτούν πίσω από μία φωτογραφία. Ο Όγνεν Βράνιες κατά την επιστροφή της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα ήταν έξαλλος για το μη καταλογισμό του φάουλ. Θα με τρελάνετε, είναι δυνατόν να αμφιβάλλει κανείς για αυτό το φάουλ, έλεγε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, ο Γιώργος Σαββίδης ανέβασε φωτογραφία του Γιώσιπ Μίσιτς με τον πατέρα του Ιβάν, στέλνοντας εμέσως το μήνυμα ότι ο Κροάτης Χαφ θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Άντε, ήρθε και το δώρο Χριστουγέννων. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram. Δοκάρι και, και μέσα μέρος δεύτερο. Έλα, κολαγώνω τσάμπιον τρομερό. Κάνει ευεξία, κέφι, κάνεις βάδιν, ταχύτες. Τζόκιν 5 χιλιόμετρα, 4-6, πάρα πολύ ωραίο κέφι. Και δεν βλάπτει τον οργανισμό, κάνει πολύ καλό. Σας το λέω, κολαγώνω τσάμπιον. Μην το αφήνετε με τίποτε. Πάμε μετά, θα περάσεις. Ετήσιο, check-up. Εγώ λέω, αυτούς και άλλοι έχουν άλλα, αλλά λέω τρομερούς. Χλωροκώστας, καρδιολογικό check-up. Το χρόνο που θα περάσει στον Ίμιτς, εκπληκτικός, χλωροκώστας, ασύλληπτος σας το λέω εγώ. Κάθε χρόνο τα τσεκάπ εκεί τα κάνω. Όλη η οικογένειά μου, όλοι. Μετά, Λιαρόπουλος, Κωνσταντίνος, για τη Μέση, εγχειρήσεις. Μέση, άμα δεν πετύχει εγχειρήσεις, κάηκες, μένεις παράλυτος. Λιαρόπουλος, Κωνσταντίνος, ασύλληπτος. Είναι πλατεία Μαβίλης, εκπληκτικός. Απέναντι από το νοσοκομείο που είναι το ελληνικό, το νοσοκομείο, ναι. Απέναντι. Μετά, έχουμε Γιάννης Κοτρότσος, όπο, αμερικάνικη εταιρεία τρομερή, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, όλη την Ελλάδα, εδρεύει στην Κατερίνη, στα Σκόπια, φοβερός, πικαλαμίδες, επιστραγαλίδες, επιαγωνίδες, θερμενόμενες ζώνες για τη μέση, επιαγωνίδες, τα πάντα, έχει τα καλύτερα που υπάρχουν. Είναι αμερικάνικη εταιρεία, ασύλληπτη. Μετά πάμε, ουρολόγος, δεν θα κάνει check-up μια φορά το χρόνο. Σπύρος Μαρτίνης, για Assault General, τρομερός. Πάμε, Σιούνας, ορθοπαιδικός, Παναγιώτης, εκπληκτικός. Λάμπρου, μικροβιολόγος, για να πάρεις, φοβερό, απέναντι από τον Άριο Πάγο είναι. Και συνεργείο κόμβος χταίο, Κυραντώνης, για να φτιάξει αυτοκίνητο στο Μαρούσι, εκπληκτικό, τελειότερα μηχανήματα, εξυπηρέτηση,
φοβερός άνθρωπος ο κ. Αντώνης. Πάντα, εκεί θα πας. Και έχουμε και συνεργείο Λάμπρου Κατσόνη Κώστας Χαριώτης. Αυτός είναι εκπληκτικός στη δουλειά του επάνω. Λοιπόν, εκπληκτικός και ο Ελαραμπή, 13 γκολ έφτασε στο πρωτάθλημα. Έφτασε. Ποιος τον πιάνει τον Αβραμίδη τώρα. Μπράβο, με τίποτε. Λοιπόν, με τίποτε Αβραμίδης. Να το, σε Ελαραμπή. 0-4 στη Λαμία, χατρίκο Ελαραμπή, 13 γκολ. Έχασα και το στοίχημα που είχα βάλει εγώ. Μου είχε πει θα βγει πρωτοσκόρερ. Μπράβο. Δεν σταματιέται. Δεν πολύ ενθουσιάζεσαι όμως, Νίκο. Εντάξει, έχω δει καλούς παίχτες, πολλούς, ναι, μεγάλους παίχτες, ναι, στον Ολυμπιακό. Δεν έχει μεγάλη ταχύτητα, δεν έχει αυτά. Εντάξει, μπορεί να βλέπει τον γκολ. Το πρωτάθλημα είναι και πεσμένο. Τη δουλειά του την κάνει. Μπράβο. Ναι. Αυτή, από αυτή την άποψη. Αλλά δεν τον έβλεπω ότι μπορεί να μεσουρανίσει και να παίξει καλές ομάδες στην Ευρώπη κτλ. Ο Ολυμπιακός που ήταν χθες και χωρίς τον Ποντένς, είναι εδώ και καιρό βέβαια χωρίς τον Φορτούνη και χωρίς τον Κιγέρμη. Άρα είδαμε Μπουχαλάκη, Καμαρά, Μπενζιά στα χαφ. Μασούρα από τη μία, τον Βαλμπουενά Τύπης από την άλλη, Ελαραμπή στο 9. Και Τσιμίκα, Ομάρ, Μπα, Σεμέδο και Σα κάτω από τα δοκάρια. Αυτός ήταν ο Ολυμπιακός. Τι είδες, Νικό? Με τετράδα η Λαμία. Με τετράδα η Λαμία, ναι. Με τετράδα η Λαμία. Στην Μπακ Μίτρα. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Έβλεπα ένα παιχνίδι προχτές. Τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Νόρουιτς. Ναι. Λοιπόν. Και έβλεπε τον προπονητή της Νόρουιτς. Ναι. Να παίζει, λες και παίζει με τα σφραχώματα. Ναι. Τέσσερα γκολ έφαγε. Γελάς, τρία-τέσσερα πόσα ήρθε. Ναι, τέσσερα, ναι. Στα δίκτυα μπαίνανε. Δεν επιτρέπεται τώρα να βγαίνεις έξω να παίζεις. Έτσι ξεκίνησε. Mm-hmm. Τα ίδια με τον Ολυμπιακό παίζεις. Δεν σέβεσαι τίποτα. Ο Μάτζιος. Βέβαια. Δεν σέβεσαι τίποτα. Πας στη Λάρισα πάνω, τον μπλακώνει τέσσερα γκολ. Mm-hmm. Παίζει στην ευθεία, λες και παίζει με τον Εργοτέλη. Το Εργοτέλη παίξει έτσι. Ναι. Αντί να πιάσεις, να πεις σεντρεφόρ, θα παίξω δύο στόπερ, ένα λίμπερο, δύο μπακ, τρία χαφ, δύο κυνηγούς. Mm-hmm. Τους δύο κυνηγούς να μου βγαίνουν ωραία μπροστά. Δηλαδή, έτσι όπως είναι, ναι, έτσι όπως είναι, ορίστε. Βάζεις εδώ, έτσι, ένα-δύο, έχεις τους τρεις και παίζεις ωραία μπάλα. Να, με τους δύο προθυμένους. Δεν σε φτάνουν αυτοί να αλλάζεις θέσεις, να μπει τρίτος εδώ, να ανεβούν αυτοί. Να ανέβει ο μπακ, να ανέβει ο άλλος. Τους δύο τους μπλοκάρεις, όποιοι και αν είναι αυτοί, με λίμπερο πίσω. Παίξε ένα 5-3-2. Όσοι το παίζουν είναι ευτυχία. Mm-hmm. Όσοι δεν το παίζουν, 3-4 γκολ. Πας τώρα, πάμε τους χάρη Νόρουιτς. Να παίξει με τη Manchester United με 4 πίσω. Είναι διάλυση. Είναι διάλυση. Καταλάβεις. Εν τω μεταξύ, πλάκα είναι ότι ο Άκης ο Μάντζιος σε προηγούμενα μάτς πρωταθλήματος είχε πεντάδα και μάλιστα ήταν και ο Βίντρα τρίτος στόπερ και όχι δεξιμπάκ όπως χθες. Δηλαδή ο Βίντρα θα μπορούσε που είναι και σκληροτράχυλος να τον βάλεις πάνω στον Ελαραμπή. Βέβαια. Πρώτα-πρώτα η πρώτη σου δουλειά είναι με τους αντιπάλους που παίζεις. Ναι. Παίζει, παραδείγματος χάρη. Ποιος είναι ο καλός κυνηγός, αυτός. Ναι. Ένας-δύο. Τους πιάνεις. Παίζει λίγο. Είναι ωραίο πράγμα τώρα να βλέπεις μια Arsenal με Παπασταθόπουλο. Νταβίτ Λουίζ. Νταβίτ Λουίζ τώρα. Δύο κοντούρια. Γελά ο κόσμος τώρα. Παίζουν στόπερ τώρα. Τι να κάνει. Και να δείξει εδώ στην μπάλα. Και να δείξει εδώ στην μπάλα. Παίζει την δυο σας στην ευθεία. Πιάσανε μια Arsenal, μια ομάδα που τη βλέπαμε με τον Βενγκέρ και λέμε. Ρε παιδιά, τρομερή με Βενγκέρ. Το Βενγκέρ. Και τώρα είμαστε πάντων, δέκατοι και περνάει όποιος θέλει. Μπράβο. Και να βλέπεις τώρα, παραδείγματος χάρη, μια Arsenal και να σφαράζει η ψυχή σου. Mm. Απαράδεκτα πράγματα. Και κοντοζυγώνει και τα παιχνίδια από τον Ολυμπιακό. Σε ένα μήνα είναι, δεν είναι μακριά. Βέβαια. Δεν βλέπω να συνέρχεται. Εντάξει, αλλά και ο Ολυμπιακός δεν το παίζει το σύστημα αυτό. Δεν το παίζει, όχι. Δεν το παίζει. Οι Πορτογάλοι δεν το παίζουν. Ναι. Αυτοί δεν το παίζουν. Θα το παίξει. Και Πορτογάλος να είναι ξύπνιος. Δεν παίζεται το ποδόσφαιρο έτσι. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Μάντζος, παίζω τον Ολυμπιακό στα ίσα, με τέσσερις και τέσσερις εγώ πίσω. Mm. Δεν παίζεται. Είναι πιο καλός Ολυμπιακός. Τα στητείς, θα κάνεις. Εδώ πάνε να παίξουν οι ομάδες και δεν παίζει, πάμε να τους χάρει η Ρώμα,
και παίζει στα ίσια. Κάτσε, καλούς κυνηγούς οι Γιουβέντους. Πού πας. Παίζει στα ίσια, μπαμπα, πάρτα τα γκολ, σε καθαρίζουν. Σε ένα δεκάλεπτο. Ο Κόντε που τα παίζει ναι. πάντα συντηρητικά, έξυπνα και ωραία. Λοιπόν, και ξέρεις τι γίνεται, Κώστα. Τον πυροβολεί τώρα ο Αλεφάντος του Μάτζιου, γιατί ο πολύς ο κόσμος θα δει τη Λαμία κόντρα στον Ολυμπιακό, κόντρα στον ΠΑΟΚ, κόντρα στην ΑΕ, κόντρα στον Παναθηναϊκό. Το Λαμία Ξάνθη ή το Λαμία Λάρισα ή το Λαμία Πανετολικός, κακά τα ψέματα, δεν το βλέπει πολύς κόσμος. Έτσι. Μπορεί εκεί να έπεσε 5-3-2 και τώρα όμως σε μάτς που είναι βιτρίνα, όχι. Μπράβο, Γιάννη. Εάν σου πει Νίκο ο Μάτζιος. Ναι. Εντάξει κύριε ναι. Νίκο, τώρα τον Ολυμπιακό δεν μπορώ να το χτυπήσω. Πάω στο επόμενο. Ναι. Πάω στο επόμενο παιχνίδι. Ναι. Ισχύει ή εσύ μας λες ότι αυτά τα μάτσα πρέπει να προσπαθείς περισσότερο γιατί είναι τα παιχνίδια αυτά... που βλέπει όλη η Ελλάδα. Μπράβο και σε αυτά θα πάρεις δόξα. Ναι. Εγώ τα έπαιζα αυτά. Ναι. Ξέρει ο Κώστας. Εσύ τα έπαιζες όλα. Έπιανα. Χάσε ένα μηδέν. Μπράβο. Να χάσω ένα μηδέν. Άντε να πάω 2-1. Ναι. Άντε μέχρι 2-0 να μην είμαι καλός, λέμε. Και ναι. παίζω Ολυμπιακό ναι. Παναθηναϊκό την τότε. Mm-hmm. ΑΕΚ. Εγώ τι να πω τότε που παίζα με Ζήφκα, Βακαλόπουλο, Ξανθόπουλο και παίζα τώρα με ο Αναστόπουλο, Ολυμπιακό, Μητρόπουλο... Χαραλαμπίδες ή ναι, μπράβο, Χαραλαμπίδης στον Παναθηναϊκό, Μητρόπουλο, Αναστόπουλο... Η ΑΕΚ είχε παικταράδες. Με τους παικταράδες. Τι να κάτσω, δηλαδή, αν με κερδίζεις, αν μου κάνεις 3-4-0 και πώς θα βγεις εγώ. Δεν μαζεύεται. Δεν το παίζουν, δεν είναι έξυπνοι. Mm-hmm. Να πει, κοιτάξει, συμφέρον, κύριε, εγώ θα βγω. Έβγαινα έξω, εγώ τώρα μου λέγανε τη μάμα. Ο Κώστας ήταν πάντα δίπλα. Δεν μιλάει κανένα. Κρατιόμουν. Σε άλλο μόλις πήγαινε έξω, τι έγινε, μωρέ. Λέει, αν κερδίσουμε μια φορά. Έλα ρε, φέρε ρε, τη Ρεάλ Μαντρίτης, δεν χάνω. Δεν έχανα. Ναι. Του πέταγα. Τον πικάριζα. Έτσι. Δεν χάνω ρε με τίποτε. Με κοίτα. Κρυβόταν. Με κοιτάς. Ναι. Μου λέει, με το Μέση. Με το Μέση δεν χάνω. Τότε δεν υπήρχε Μέση. Εντάξει, κατάλαβες, λέμε, ο Πελέα υπήρχε και ο Μαραντώνα. Λοιπόν, το ίδιο είναι. Δέσου. Κώστα... Το Μαραντώνα το Ζήφκα, ναι. γινόταν τη Βουλή. Για πες μου, Κώστα. Ο Βίντρα είναι 39 ετών. Είναι 39. Παίζει ο Βαλμποενά από εκεί. Θα τον πει δηλαδή, ο Βαλμποενά την έκανε την πάσα. Το είδε. Ναι. Γύρισε μέσα, ναι. την έκανε, πάρ' τον Ελαραντή. Δηλαδή αν ο Βίντρα έπαιζε στόπερ δεξί, τρίτο, με δεξί μπακ, για τον Ζόρι δεν παραπάνω να την βγάλει, λέω εγώ. Ύστερα εγώ είδα και το άλλο. Έπαιξε 4-3-3. Δεν βγήκε μια αντεπίδευση. Κλεισμένος μέσα, 20% κατοχή, 80% ο άλλος. Όλη την ώρα ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα. Κάποια στιγμή, κλεισμένος μέσα δηλαδή. Μια, δυο, τρεις, ένα τσάμπ θα γίνει ένα αυτό, ένα σεντερφόρ θα σηκώσει. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάθισε. Δεν βγήκε και σε κόντρα, κάθισε πίσω μόνο. Ο Νίκος έπαιζε 5-3-2, αλλά όταν έπαιρνε την μπάλα, είχε μια γρήγορη πάσα δεύτερη στο χώρο, τρεις, και τρεις γίνανε με τέσσερις αντεπίδες. Δεν τα έχει αυτά η Λαμία. Mm-hmm. Δεν πάει βάλει τον Βίντρα πάνω στο Ποντένσε, 39 χρονών, να φέρει και μεγάλες διαδρομές. Είχανε λάθος. Αλλά νομίζω ότι ο Νίκος δικαιώνεται σε όσα λέει στο αμυντικό κομμάτι, πώς θα πρέπει να πέσει η μικρή ομάδα τη μεγάλη. Τα έκανε και ο ίδιος, δεν διεσύρθη ποτέ, δυσκόλεψε αντιπάλους, πήρε πόντους. Με τον Όφη πήρε σοπαλία με στην Τούμπα το 77-1-1 με 10 παίκτες, 11 θεματοφύλακας, με ελλείψη, ψυχτός, τριστόπερ κοντά. Και πάρει νίκες με προοδευτική, με μικρές ομάδες. Τα έχουμε πει, τα έχει κάνει όχι σε μία, σε δύο, στο σύνολο των ομάδων που είχε αναλάβει. Να πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε 3-0 με τον Πανιόνιο. Επιτέλους μία εύκολη νίκη. Βέβαια, ο Πανιόνιος είναι γεμάτος προβλήματα και αγχωμένος πολύ, όντας στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Ο Δόνης, ο οποίος μίλησε και μετά το μάτς και για τις μεταγραφές. Εδώ βλέπουμε Πούγκουρα, Κολοβέτσιο σε αυτό το μάτς, Αποστολάκη, Χατζηθεοδωρίδη. Δεν νομίζω να είναι αυτή η 11, θα πρέπει να την αλλάξουμε.
εκτός αν έβλεπα εγώ άλλο παιχνίδι. Μπορεί και αυτό. Λοιπόν, θα δούμε διορθωμένη την εντεκάδα. Και μάλιστα είπε ότι θα πηγαίνει με τους τέσσερις στην άμυνα, με τους δύο κόφτες, τον Ζαχίντ δεκάρι και τον Μακέντα μπροστά. Επαναλαμβάνω, είναι και το ρόστερ περιορισμένο, οπότε δεν σου αφήνει και πολλά περιθώρια για να ελιχθείς. Είχαμε και την παρουσίαση του Ανουάρ, του Μαροκινού χαφ, δανεικός από τη Βαγιαδολίδη που έφερε ο Τσάβι Ρόκα για να ενισχύσει λίγο τις θέσεις εκεί στο 6 και στο 8, όπου πλην του Κουρμπέλη και του Χρήστου Δόνη δεν έχει άλλες επιλογές ο Παναθηναίκος. Εδώ βλέπουμε τον Ανουάρ Μοχάμετ, του Χαμί, έχοντας παίξει Βαγιαδολίδ από το 2014, έχει 39 συμμετοχές, ένα γκολ, ενώ έχει και μία συμμετοχή με την εθνική ομάδα του Μαρόκο. Είναι μέσος, 24 ετών, έρχεται με δανεισμό, γιατί η ρήτρα του είναι στο Θεό, είναι στα 4 εκατομμύρια, οπότε για ποια ομάδα? Για τον Παναθηναϊκό. Έρχεται να παίξει αυτά τα μάτς που είναι μέχρι να λήξει το πρωτάθλημα, είναι τα play-off, για να δώσει κάποιες ανάσες στα υπόλοιπα χαφ, κυρίως τον Κουρμπέλη και τον Χρήστο Δόνη. Και αναμένεται να έρθει και ο Ναγκή, αυτός είναι ένας Ούγγρος εξτρέμ από τη Λέγκια Βαρσοβίας. Εδώ είναι η φωτογράφηση από τη σημερινή παρουσίαση του Ανουάρ. Και εδώ είναι ο Ντομινίκ Ναγκή, Ούγγρος είπαμε, εξτρέμ από τη Λέγκια Βαρσοβίας, με 46 συμμετοχές και 9 γκολ σε 2 χρόνια. Και αυτή η περίπτωση είναι για δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι. Ο Παναθηναϊκός, Νίκο και Κώστα, που δεν έχει τώρα τα χρήματα του παρελθόντος και πηγαίνει σε πιο οικονομικές λύσεις ανάγκης. Εδώ είναι η σωστή εντεκάδα, με Σέγκεφελντ Μπούκουρα, Γιώχασον Ισούα, Κουρμπέλη Δόνη, Ζαχίτ, Χατζηγιοβάνι Μπουζούκι και Μακέντα. Κοίτα, στα στόπερ και στο φόρ έχει προβλήματα. Ναι. Έτσι βλέπω εγώ. Δηλαδή και ο Καπεδής και ο Μακέντα. Ο Πούγκουρας βελτιώθηκε πολύ το παιδί, αλλά είναι με τρία σωματικών προσόντων. Κοντός. Δεν είναι κοντός. Αυτό το έχεις ξαναπεί. Έχεις μπερδευτεί. Ο Πούγκουρας είναι στο 1,89. Δεν είναι κοντός. Ποιο είναι 1,89? Τα χρόνια της Βουνιουκλάκη που έλεγε ότι είναι 40 χρονών και ήταν 50. Ρε Γιώργο, χτύπα λίγο να δούμε. Μπράβο. Πόσο? Α, 1,85. Με τα τακούνια. Και 1,85. Το Βιερίνια λέει 1,70. Ναι. Μισό κεφάλι τον περνάω. Αυτούς τους μετράει με την τάπα. Με την τάπα. Με τη στάδια, ήταν ο Αναστόπουλος Θεσσαλονίκη. Ας σου πω να γελάσεις και πάμε στα άλλα θέματα. Ναι. Ο Αναστόπουλος είναι 1,72, εγώ είμαι 1,75. Ναι. Βλέπω τον Αναστόπουλο, με περνάει μισό κεφάλι. Ναι. Έγαμε το λοκαπού και αυτά τι έκανα. Με λέει ο μπάρμαν, θα σε πω λέει τι, κοιτάει τα παπούτια που φοράει, είναι 10 πόδι όλα. Ναι. Για να παίρνετε υψηλό. Κοίτα να δείτε. Καλά. Εντάξει, τέλος πάντων. 1,85 διορθώνω. 1,85. Εντάξει, καλά. Ναι. Αναστόπουλος 1,76. 1,72. 1,76 ήταν αυτός. Ήταν και πού μη βέβαια μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω ότι τα χαφ του Παναθηναϊκού, ο Δόνης, βλέπω βελτιώθηκε. Κουρμπέλη και τα λοιπά. Γιατί, εντάξει, παλεύονται. Ο Χατζη, πώς το λένε, Θεοδωρίδης. Χατζηγιοβάνης, έχασε πέναλτι. Ο Χατζηγιοβάνης. Ο Μπουζούκης εκεί. Πολύ αδύναμος. Mm-hmm. Σούτρα, σουτάρι, δεν πάει με δύναμη μπάλα. Τρίπλα, μια μικρή τρίπλα. Δεν το βλέπω. Έχει ταλέντο, αλλά το βλέπω, δεν ξέρω, Νίκος. Πρέπει να τον πλακώσει τα βάρη και τα αυτά, να γίνει λίγο άντρας. Σε εισαγωγικά άντρας, ναι. Ενώ δηλαδή πιο ναι. Γεμάτος. Και τα στόπε, καλός ο Πούγκουρας χαμηλά, ψηλά, και ο άλλος ο Σέγκελβερ. Εκεί ίσως μπορεί ο Δόνης στα μεγάλα μάτια να παίξει και με τρία. Με ναι. Τρίτο στόπερ, yeah. Όπως είπε. Θα δούμε. Πάντως ο Νίκος έχει πει ότι είναι το ρόστερ περιορισμένο, οπότε ο Παναθηναϊκός, αν μπει στην εξάδα, θα είναι σαν να παίρνει πρωτάθλημα. Βέβαια. Τυχαία του θα είναι. Εδώ είναι το γκολ του Δόνη. Το τέταρτο του Μακέντα.
θα την τσιμπήσει ωραία την μπάλα για το 2-0 στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ σε replay. Κουμπανιώνει, κοίτα. Ανοιχτά όλα. Όλα ανοιχτά και. Στα αλήθεια μπαίνανε. Και εδώ είναι το γκολ του Ινσούα, ο οποίος έρχεται σαν σεντερφόρ από πίσω. Η μπάλα περνάει από τα δύο στόπερ. Μπράβο. Και εκτελεί μόνος του. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Παναθηναϊκός. Κράτησα λίγο χρόνο επίτηδες γιατί έχουμε πολλά να δούμε και εκτός των συνόρων. Είχαμε την Ρεάλ να κατακτά το ισπανικό Super Cup στη Τζέντα. Στα πέναλτι την Ατλέτικο. Για ακόμα μία φορά ο Σιμεών έβαλε δύσκολα στην Ρεάλ. Είναι, παιδιά, ο πέμπτος συνεχόμενος τελικός, Ρεάλ Ατλέτικο, που δεν κρίνεται στο 90 λεπτό. Δηλαδή που πηγαίνει ή παράταση ή, ή πέναλτι. Πέμπτος σερί τελικός. Με Σιμεών πάντα στον πάγκο. Η Ατλέτικο, εδώ είδαμε το 4-3-3 με τον Βαλβέρδε στα χαφ, ο οποίος αναδείχθηκε MVP του τελικού. Αποβλήθηκε, αποβλήθηκε. Ναι, γλίτωσε το σίγουρο γκολ. Ίσκο, Μόντριτς, Γιόβιτς μπροστά ξεκινήσανε. Μεντί, Καρβαχάλ, Ράμος, Βαράν και ο Κουρτουά κάτω τα δοκάρια για την Ρεάλ. Και να δούμε και την εντεκάδα του Σιμεώνε. Στο κλασικό 4-4-2 που είχε τον Λόντι, τον Φελίπε, τον Χιμένεθ, Τρίπιερ, Ερέρα, ο Τόμας, Σαούλ, Κορέα, ο Μωράτα και ο Φέλιξ είναι αυτός, έτσι, ναι. Ο Πιτσιρικάς, ο Πορτογάλος. Πώς το είδες το μάτς, Νίκο, το είδες? Το είδα, ναι, αλλά... Αυτή είναι πολύ σκληρή η Ατλέτικο Μαντρίτης. Ναι. Τρομερή, ακατάβλητη στο 4-4-2. Το παίζει φοβερά, σφιχτά, φοβερά. Mm-hmm. Ήταν ενδιαφέρον παιχνίδι. Ναι. Πήγε στα πέναλτι. Το τράβηξε μέχρι όσο δεν πήγαινε. Εδώ είναι η ανατροπή του Βαλβέρδε, του Ρουγανού Βαλβέρδε, πάνω στον Μωράτα, στο 117. Και αν είχε και MVP, γιατί ουσιαστικά απέτρεψε ένα σίγουρο γκολ που δεν θα είχε χρόνο να το γυρίσει η Ρεάλ. Θυμίζω ότι ο Σουάρες, ένας άλλος Ουρουγουανός με την εθνική Ουρουγουάης, είχε κάνει ένα πέναλτι στο Μουντιάλ του 10 κόντρα στην Γκάνα και είχε βγει και τότε με αποβολή. Στην εξέλιξη είχε προκριθεί η Ουρουγουάη. Είδαμε τις εντεκάδες. Να πούμε για τον Ζιντάν ότι έχει ένα τρομερό ρεκόρ, έχει παίξει 9 τελικούς με την Ρεάλ και έχει πάρει 9 τρόπαια. Τι λέρε, φοβερός, ναι. Και 9 τρόπαια, Champions League, Super Cup, κύπελλο. Ό,τι τελικό έχει παίξει με τη Ρεάλ το έχει κατακτήσει. Μπράβο. Τα πιο πολλά παράταση και πέναλτι, έτσι, δηλαδή και με την Ατλέτικο έχει πάρει ήδη 2 Champions League. Πήρε θα τώρα... μείνει εκεί, θα μείνει. Αυτός τώρα όσο παίρνεις τίτλους, μένεις. Μένεις και να δούμε. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως η Ρεάλ στη μεταρονάλντο εποχή ταλαιπωρείται μπροστά. Δηλαδή, ο Μπενζεμά την κρατάει, ο Μπέιλ τίποτα. Οι Βραζιλιάνοι, τα πιτσιρίκια που είχε αγοράσει, ναι. Δεν μου λένε και πολλά πράγματα. Όσο αντέχει ο Μόντριτς. Καλός. Ο Μόντριτς είναι καλός. Ο Κρός που λένε θα πάει Manchester United. Πάμε να δούμε τώρα την Liverpool, παιδιά, η οποία κέρδισε και την Tottenham 1-0, την Tottenham του Μουρίνιο, και έχει εδώ 20 νίκες, δηλαδή 61 βαθμούς σε 21 παιχνίδια στην Premier League, και αυτό είναι ρεκόρ για την ομάδα του Κλοπ. Ο ίδιος ο Κλοπ, όταν το ρωτήσανε, λέει ότι δεν μετράνε τα ρεκόρ, μετράνε τα πρωταθλήματα, αλλά φέτος δεν το χάνει. Δεν μπορεί να το χάσει. Και να θέλει. 13 βάρ, 13 επέμπτη. Είναι ευρωπαϊκό. Και διαιτησία και ομάδα. Να. Το δηλητηρία σας. Και παίζουν. Βλέπω το Σαλάχ με αριστερό πόδι. Ναι. Παίζει έξω δεξιά. Παίζει δεξιά. Και ο Μανέ με δεξί πόδι έξω αριστερά. Ναι. Για να κοντρολάρουν κανονικά προς τα μέσα. Ναι. Το δεξί του πόδι ο Μανέ. Και ο Σαλάχ τα ίδια να βρουν ευκαιρία για σουτ και τέτοια. Σωστό. Γιατί σε αυτό το 4-3-3. Εάν δεν παίξουν με τα ανάποδα πόδια, να τους αναγκάσεις να κάνουν την κίνηση. Μπράβο. Άμα φύγουν να παίξουν, δεν κάνεις κάτι. Δεν κάνεις. Γιατί και ο Φιρμίνιο τώρα βάζει γκολ, δεν είναι το κλασικό φορ. Μπαίνουν συνήθως μέσα για τον γκολ. Μέσα, ναι, για τον γκολ. Και οι δύο.
Mm-hmm. Το κυνηγάνε. Θέλω τη γνώμη σου, Νίκο, και εσένα βέβαια, Κώστα. Ναι. Το 4-3-3 του Κλοπ, ναι, μου μοιάζει πολύ με το 4-4-2 του Σιμεώνε, ναι, στη λογική ότι τα χαφ, τρία χαφ της Λίβερπουλ, τέσσερα της Ατλέτικο, είναι πολύ κοντά οι γραμμές και πατάνε πάντα περιοχή, έτσι. Πάντα και όταν αμήνονται και όταν επιτίθονται. Ναι. Αλλά έχει κάνει την καινοτομία που μας έχει σπει, Νίκο, εδώ και ένα χρόνο ο Κλοπ, ότι όταν τη χάσει την μπάλα θα πάει πάνω στην πίεση για να την ξανακερδίσει. Βέβαια. Και δεν περιμένει. Μπράβο, δεν έρχονται να σε περιμένουν από τη σέντρα, ναι, σε πολλές περιπτώσεις. Έχει μια διαφορά, βέβαια. Ναι, πολύ καλή. Το 4-3 του είναι πολύ καλό. Και έτσι όπως το έχει βάλει, το Σαλάχ, ναι, τον βοηθάει από εξωδεξιά. Θα κλείσει μέσα, σουτάρει. Ο Μανέ από εξαριστερά με το δεξί πόδι. Ναι. Βέβαια, πολύ καλή. Ο Φερμίνιο, αν ήταν πιο γρήγορος και πιο. Τώρα κολλάει τα γκολ. Τον ανεβάζει και τον φτιάχνει. Και ξέρεις τι άλλο έχω παρατηρήσει, Νίκο και Κώστα, δεν έχει και τη μεγάλη βεντέτα στην ομάδα. Δεν έχει, όχι. Είναι και μονιασμένοι δηλαδή. Ναι, 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 και παίζουν. Ο Σαλάχ Αιγύπτιος, ο Μανέ Αφρικανός. Ναι, είναι... ναι, 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 δεν είναι. Πώς τα λες έτσι. Τα Ντόλτσε Βίτα και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Βάλει καλά. Πρόκειος. Και το 4-3-3 ο Χέντερσον την εσκυλιά. Ναι. Να μνημονεύσουμε και την τετράδα της άμυνας και των Άλισον, γιατί είναι, η άμυνα δίνει τα πρωταθλήματα. Εντάξει, έτσι. Και ο Φαντάικ πολύ δυνατός και ψηλός. Φαντάικ, ναι, φοβερός. Μα βγήκε και πρώτος από κυνηγούς, από τέτοια, ναι, ναι, ναι. Ένας από τους καλύτερους σέντερ μπακ στον κόσμο. Στον κόσμο. Μ' αρέσει. Γιατί έχεις δει πολύ ποδόσφαιρο πολλά χρόνια. Έχει ταχύτητα, έχει κεφάλι, έχει τα πάντα όλα. Δύναμη. Και ξέρει και μπάλα. Καθοδηγεί. Πολύ. Ναι. Και πολύ ωραία και τα κρύα μπακ, έτσι. Και ο Αλεξάνδρα και ο Ρόμπερτσον. Τρομερή. Πολύ πάνω κάτω. Αυτά τα παιδιά είναι 21 χρονών, δηλαδή έχουν μπροστά τους 10 χρόνια και. Μπράβο. Ο Ρόμπερτσον πώς είναι. Τώρα δεν είμαι και το. Μπορεί να είναι κάνα δύο χρόνια. Εντάξει, μπορεί να είναι μεγάλο, μπορεί να είναι 23. Τέλος πάντων. Απλά ο Κλοπ, ναι, δεν έχει καθαρά τέσσερα αποκτάρια. Έχει τρεις και πιέζουν, αλλά πιέζουν και οι δύο οι πλαϊνοί. Και ο Μανέ και ο Σαλάχ. Απλά ο Σαλάχ και ο Μανέ έχουν και ταχύτητα και έκρηξη και τρίπλα. Κάτι που δεν έχουν είχα. Ναι. Η τετράδα του Σιμεώνε, αλλά κλέβουν όλοι ψηλά. Mm-hmm. Έχουν φοβερές δυνάμεις και πολύ κοντά τις γραμμές. Ναι. Πιο θεαματική η Λίβερπουλ. Ο Ρόμπερτσον είναι 25. Λοιπόν, είναι λίγο μεγαλύτερος. Αλλά ο Άρνολτ πήρε και εξέλιξη μεγάλη. Ναι. Από πέρσι μέχρι φέτος και πιο δεμένο τον βλέπω και πιο έτσι πρωτοβουλίες και ανεπάσματα. Πολύ καλός. Mm-hmm. Και από πέρσι πήρε άνοδο. Δηλαδή, να... φαντάζομαι στα 23-24. Πιο ολοκληρωμένος ακόμα. Λοιπόν, τώρα έβλεπα Aston Villa Manchester City. Ναι. Ξεκινάει το παιχνίδι. Βλέπω 5-3-2 η Aston Villa. Βλέπω 5-3-2 Manchester City. Λέω πόπο, θα κάνω κουβέντα με τον Νίκο και με τον Κώστα. Ναι, ναι, ναι. Όλη η Premier League άλλαξε σύστημα. Τι το ήθελε η Aston Villa να κατέβει με τρεις πίσω, μιλάμε, τους έκαναν γιογιό. Δεν ξέρω αν είδες καθόλου, Νίκο, θα δούμε τώρα στιγμιότυπα. Το παίζουν αυτοί, είναι κουταμάρα. Ναι. Είναι τρεις στην ευθεία και ψηλά κορμιά. Βέβαια, κάσε με, τρεις μπαίνουν στα δίθια όλοι οι άλλοι. Και τώρα φαντάζω να έχει ο άλλος Μαχρές, να έχει Αγουέρο, να έχει Ντεμπρούινε, να έχει τους κοντούς. Αυτοί σαν προπονητέ δεν το παίζουν ωραία. Ναι. Δεν υπάρχει τρεις έτσι να παίζεις στην ευθεία και να αφήνεις και τα μπακ να φεύγουν. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι. Το 5-3-2, man-to-man τα σέντρεφόρ, δίπλα η μπακ. Δίπλα. Θα κλείνουν, θα κλείνουν, θα κλείνουν, θα κλείνουν, θα κλείνουν. Και αν έρθει και ο τρίτος, ακόμη καλά. Εκεί έτσι. Και έχεις τους δύο. Στους δύο, σε αυτοί θα κάνουν την κίνηση, αυτοί θα κάνουν την κίνηση. Αυτός μπορεί να πεταχτεί εδώ, αυτός να βγει. Αυτοί εδώ δίπλα μένουν, αυτός μένει, αυτοί μένουν, ανεβαίνουν έτσι. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Δεν σε φτάνουνε. Και να είσαι και τέσσερις και δύο, έξι στην κόντρα. Ναι. Όχι να ξεγυμνώνεσαι και στην κόντρα σε βλέπουν, σε πατάνε. Είναι τριάδα στην ευθεία και ψηλά κορμιά όλοι και γίνεται... να δούμε λίγο του Αγουέρο, γιατί είναι επίτευγμα και για τον Αγουέρο, έτσι, ο οποίος έφτασε τα 177 γκολ και είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Premier League από το 1992. Μη Εγγλέζος ξεπέρασε τον Τιενρί Ανρί με 175.
και πέτυχε hat-trick, έφτασε τα 12 hat-trick στην Premier League, ξεπέρασε τον Alan Shearer που είχε 11 hat-trick. Πλέον είναι πίσω από Rooney, Shearer και Andy Cole, τέταρτος στον πίνακα των scorer ever για την Premier League. Τα 6 γκολ η Norwich θα φάγε. Ναι, η Norwich, η Aston Villa τα φάγε. Πάμε να δούμε την ωραία τριάδα που είχε στην άμυνα η Aston Villa στην ευθεία. Εδώ είναι ο Μαχρές με ένα σλάλομ, θα τους περάσει όλους. Εδώ δεν μπορεί να διώξουν την μπάλα 0-2, πάλι ο Μαχρές. Αγουέρο, δεν μαρκάρει κανείς, κεραυνός. Τίποτε, σαν δίτσι. 0-3. Το άλλο να δεις τώρα. Α, αρχίζουν και φεύγουν, έτσι. Οι φύλακτοι. Φεύγουν. Από το 28. Εδώ, αφύλακτος στο πίσω δοκάρι, ο Γαμπριέλ Ζεσούς. Τσίδες. Το 0-4. Θέλουν να παίζουν πίσω με 4, λες, και παίζουν με τα σφραγώματα. 0-5 Αγουέρο. 6 γκολ. Σου ξεφτυλίσα. Και εδώ κοίτα λάθος. Όλοι ψηλά. Την έκλεψε, εκτέλεσε 0-6. Στο τέλος έβαλε ένα πέναλτι ο Ελγκαζί και έρθε ένα πέναλτι για να πετύχει τον γκολ της τιμής. Πάντως ήθελα να δούμε και να μοιραστούμε μαζί σας δημιότυπα αυτά, γιατί ήταν χαρακτηριστικά τα λάθη που έκανε στην άμυνα η Άστον Βίλα. Και τώρα όταν παίζεις τριάδα στην ευθεία ψηλά κορμιά και ο άλλος έχει Αγουέρο, Μαχρές, και δεν, τι De Bruyne, David Silva. Ποιον φιλάς. Κανένα. Εκεί όταν λες παίζω 5, έξι Αγκουέρο, man to man ένας. Μαζί οι δυο σας. Ναι. Πίσω σε καλύπτουν οι άλλοι. Ο άλλος τα ίδια, man to man. Δύο. Οι δύο θα παιχτούν man to man. Εδώ θα έχεις 3 και 2 5. Εδώ έτσι. Ορίστε. Παίζεται man to man, όχι ζώνη. Mm-hmm. Τα λοιπόν. Εδώ. Άμα πάει εδώ, άστονε, θα τον περιμένεις. Εδώ θα ξανάρθει. Αλλά από τη σέντρα και κάτω τον έζησες. Πάει. Τίποτα. Λοιπόν, θα κάνουμε φινάλε βλέποντας έτσι ένα ποτ-πουρί με τα σημαντικότερα παιχνίδια που είχαμε εκτός των συνόρων το Σαββατοκύριακο. Να τα ξαναθυμηθούμε. Και Ατρόμητος. Και Ατρομητάρα 0-1. Έκανε μεγάλη νίκη. Βέβαια. Μεγάλη νίκη, μπήκε στην ευθεία, έχει φτάσει 25-26 βαθμούς. Ισόβαθμος και τον βλέπω να μπει για Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά, εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι με το δοκάρι και μέσα την Παρασκευή, όπου καλώς εγώ των πραγμάτων, πρώτα Θεός, θα έχουμε και την αναμετάδοση στην Θεσσαλονίκη, ναι, μέσω του EuroPoan. Με είπε ο Σιδοδήμος, ναι, να το κανονίσουμε, λέει, δεν ενημερώσα εδώ, μην ανησυχείς, ο Γιάννης. Λέει, θα τα φτιάξουμε όλα. Λοιπόν, αύριο Sports Score Record στις 18:30, να είστε καλά.